Ο συναγερμός έληξε στο λιμάνι του Πειραιά, αφού τα 12 μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου Mind Shift 6 αποδείχθηκαν τελικά αρνητικοί για κορονοϊό, πλην όμως η αγωνία για την αξιοπιστία των τεστ, όταν αυτά εμφανίζουν οριακά αποτελέσματα ή λανθασμένα, φαίνεται ότι έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το πλαίσιο που πρέπει να τηρείται σε ό,τι αφορά τα εργαστήρια που μπορούν να πραγματοποιούν ελέγχους για κορονοϊό. Τίθεται κάποιο θέμα η πολιτεία να μπορέσει να ξεκαθαρίσει τη διαδικασία αυτών των εργαστηρίων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο νομικό καθεστώς που να απαιτεί συγκεκριμένες διαδικασίες ISO. Γίναμε διεθνώς ρεζίλοι, γιατί έγιναν κάποια τεστ τα οποία, αν μη τι άλλο, δεν ήταν σωστά. Και δεν είναι δυνατόν, όταν έχουμε ένα από τα καλύτερα κέντρα στην Ευρώπη εδώ στην Κρήτη, να μην χρησιμοποιούμε αυτές τις υπηρεσίες όλοι οι εμπλεκόμενοι στον τουρισμό. Το πλοίο έφυγε από το λιμάνι του Ηρακλείου την Κυριακή και ενώ ήταν εν πλώ, το ιδιωτικό εργαστήριο που είχε αναλάβει για λογαριασμό της πλοιοκτήτριας εταιρείας να ελέγξει τα μέλη του πληρώματος, έδωσε οριακά θετικά τα 12 μέλη. Το αποτέλεσμα ενεργοποίησε το πρωτόκολλο που προβλέπεται να τηρείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι 12 εργαζόμενοι και οι στενές επαφές τους απομονώθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένες καμπίνες και αυτό παρά το γεγονός ότι το rapid test που έγινε μέσα στο πλοίο έδειξε ότι ήταν αρνητική, όπως αρνητικά ήταν τόσο το δεύτερο rapid test αλλά και το μοριακό στο οποίο υπευλήθησαν με ευθύνη κλιμακίου του ΕΟΔΗ. Στα κρατικά έχουμε άποψη και έχουμε ελέγξει την αξιοπιστία σε εισαγωγικά έχοντας εκτελέσει τόσα τεστ. Στα ιδιωτικά και πόσα είναι και αν αυτά τηρούν τις προδιαγραφές ή αν προμηθεύονται αξιόπιστα kit ή το οτιδήποτε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε αρμοδιότητα ούτε εικόνα. Μετά την εξέταση και αποκλιμάκιο του ΕΟΔΗ και την επιβεβαίωση ότι τα 12 μέλη ήταν αρνητικά για κορονοϊό, το ενδιαφέρον στράφηκε στις συνέπειες που μπορεί να έχει μια τέτοια λανθασμένη ή οριακή διάγνωση. Ανήσυχοι φορείς του τουρισμού εξήγησαν ότι απαιτείται σοβαρότητα και λήψη μέτρων, σημειώνοντας με νόημα ότι οι δυσκολίες αυτής της περίοδου δεν επιτρέπουν το όνομα της χώρας να μπαίνει σε οποιαδήποτε ζυγαριά που ως αντίπαλο βάρος θα έχει το κόστος ενδεχομένως των τεστ. Η οικονομία είναι ελεύθερη, γίνονται επιλογές και αυτό είναι το τελευταίο που θα ακούσετε από τον πρόεδρο του φορέα μας. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι τη λαϊκή ρίση, το φτηνό είναι ακριβό.